δούμε και σήμερα το σκηνικό του καιρού, κυρίες και κύριοι, πώς αυτό θα διαμορφωθεί. Πάμε να πούμε καλημέρα στον Κώστα μας. Καλή εβδομάδα, Κώστα μου. Είχαμε και στην Πάφο διάφορα, ε. Νομίζω ότι είχαμε ίσως και τα πιο έντονα φαινόμενα. Τα περισσότερα, στην, ναι, τα πιο έντονα. Πάφο ήταν οι πιο σφοδροί άνεμοι καταγράφηκαν στην Πάφο, νομίζω, με βάση κάποια στοιχεία τα οποία είχα δει. Αλλά ήταν πραγματικά σε συνδυασμό της σκόνης, των θυελωδών ανέμων, της βροχής κάποια στιγμή. Πραγματικά ήταν τρομακτικές οι εικόνες που αντικρίσαμε. Τουλάχιστον το πρωί στο λιμανάκι στην Κάτω Πάφο, ναι, όπου μεταξύ άλλων είχε δημιουργηθεί και αυτό το φαινόμενο καπουτσίνο με τους αφρούς της θάλασσας να σκεπάζουν τους κυματοθράφστες και τα βράχια που είναι δίπλα, δεξιά και αριστερά, mm-hmm, ανατολικά και δυτικά του κάστρου, δημιουργώντας μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Αυτό το οποίο καταγράφηκε χθες ήταν ζημιές σε ορισμένα σκάφη, τουριστικά σκάφη, από αυτά που κάνουν μικρές κρουαζιέρες. Σε τουλάχιστον δύο σκάφη είχαμε σημαντικές ζημιές. Μικρότερες ζημιές υπέστησαν άλλα 2-3 σκάφη. Μένει να δούμε σήμερα τι θα καταγράψουν. Πέρασαν νύχτα αγωνίας χθες οι ιδιοκτήτες σκαφών. Έτρεχαν, ήταν όλη μέρα στο πόδι και προσπαθούσαν να πάρουν πρόσθετα μέτρα για να δέσουν καλύτερα τα σκάφη τους. Αγωνία όλη τη νύχτα. Αυτή την ώρα τα φαινόμενα συνεχίζονται μεν, αλλά είναι σαφώς ηπιότερα από χθες. Ναι. Οι άνεμοι έχει μειωθεί η έντασή τους. Παρ' όλα αυτά πέρασαν μια νύχτα αγωνίας. Στο ηλεφόρο Ποσειδώνος βγήκαν στον πεζόδρομο φύκια, πέτρες και χαλίκια. Πολλοί απολάμβαναν τη χθεσινή εικόνα και κατάσταση που επικρατούσε στο λιμανάκι. Μάλιστα κάποιοι ανέβαιναν και στο κάστρο για να απολαύσουν όλο αυτό το οποίο συνέβαινε. Τα κύματα, ας πούμε, τα που ήταν... Και τα κύματα, ναι, τα κύματα βέβαια, τα οποία περνούσαν από τα τσιμεντομπλοκ που υπάρχουν στην ανατολική πλευρά του κάστρου και έφταναν μέχρι μέσα στην Λιμενολικάνη. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την κατεύθυνση των ανέμων, δημιούργησαν τα προβλήματα στο λιμανάκι. Και άλλη μια φορά έχουμε τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους ψαράδες να διαμαρτύρονται, γιατί εδώ και χρόνια ζητούν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του, ναι, λιμανιού. Εμπόδιο είναι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, καθώς θεωρεί ότι δεν μπορούν να γίνουν έργα πρόσθετα στο λιμανάκι, διότι υπάρχουν αρχαία κατάλοιπα. Είχαμε επίσης ένα σκάφος καταμαράν ενός Γερμανού, ο οποίος κάνει το γύρο της Ευρώπης, το οποίο παρασύρθηκε ευτυχώς όχι στα βράχια, αλλά σε αμμώδη περιοχή στον κόλπο των Κοραλίων στην Πέγια. Ναι, ναι. Ναι. Ένα εστιοφόρο που καταμαράν, ναι, ναι, είναι το σκάφος. Επίσης, από τους φοδρούς ανέμους σε διάφορα σημεία στην πόλη είχαμε πτώσεις δέντρων, διαφόρων διαφημιστικών πινακίδων, και στην Παναγιά, αποκοπή καλωδίων της αρχής ηλεκτρισμού και διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για αρκετές ώρες. Μάλιστα, γινόταν ένας χαμός χθες, Κώστα, μείνει αλήθεια. Και χθες το βράδυ δεν είναι ότι σταμάτησαν αυτά ήταν τα έντονα φαινόμενα. Ήταν ιδιότερα τα φαινόμενα. Χθες το βράδυ, Μάλιστα, θα δούμε, ναι, και σήμερα πώς θα εξελιχθεί. Ήταν ιδιότερα από ό,τι τουλάχιστον το πρωί. Υπήρχαν στιγμές χθες το πρωί που κάποιοι επαγγελματίες ψαράδες μας έλεγαν ότι πιθανόν η ταχύτητα του ανέμου να έχει φτάσει τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Α, μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Και στην Ελλάδα έβλεπα, Κώστα, εντάξει, μιλάμε εκεί, οι ταχύτητες όμως άγγιξαν μέχρι και τα 160 χιλιόμετρα, βλέπα τους συναδέρφους το πρωί που το έλεγαν. Ήταν το αποκορύφωμα. Εντάξει, μιλάμε για τρομερές ταχύτητες. Είσαι πολύ αέρα. Αλήθεια.